Ρε φίλε, πραγματικά ήταν μια εβδομάδα που κοιμόμουν 4-5 ώρες και σήμερα που έχω κοιμηθεί 10 είμαι σαν ζόμπι. Φίλε, δεν είσαι σαν ζόμπι. Σε ευχαριστώ, είσαι και εσύ όμορφος. Αλλά γιατί λες ότι δεν είμαι σαν ζόμπι? Δεν ξέρω. Ωραία, τα ζόμπι. Σου είμαστε όμορφοι. Η μαμά μας το λέει. Καθρέφτες όχι. Εντάξει. Υποκειμενικό αυτό. Τα ζόμπι δεν έχουν θεία. Εσύ μια χαρά μιλάς. Αν κρίνω από τα comments προηγούμενου επεισοδίου. Α, δεν ξέρω. Εγώ μου φαίνεται ευφιέστατος. Τα ζόμπι είναι. Χορτοφάγα. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι χορτοφάγα. Όχι, δεν είναι χορτοφάγα. Είναι ανθρωποφάγα. Βασικά δεν είναι καν ανθρωποφάγα. Είναι μυαλοφάγα. Συγκεκριμένα. Δηλαδή συμπεριφέρεται τους ανθρώπους όπως εμείς το κατσικάκι, ας πούμε το Πάσχα που λέμε. Δες το μυαλό, ανιψιέ, δες μυαλό. Βάλε μυαλό. Βάλε μυαλό. Έχουν βάλει τόσα μυαλά, ακόμα δεν έβαλαν μυαλό. Ναι, πραγματικά ήταν μεταξύ αυτό με τα μυαλά που πήγε και στα ζόμπις, δηλαδή. Γιατί πώς προκύπτει αυτό το πράγμα? Ναι. Έχουν δοκιμάσει όλα τα κομμάτια και λένε μυαλό, φίλε. Δεν έχει σαν αυτό. Είναι ο τελικός καταναλωτής. Έχουν κάνει κάποιο είδους quality assurance κάθετος market research και λένε ότι ναι. Έχει, το Walking Dead, ας πούμε, το έχεις δει. Ωραία. Έχω μια λύση, μαλέκα, θα τελείωνε το πρόβλημα στο πρώτο επεισόδιο. Για πες. Μία λέξη. Τάφρος. Μετά απλά θα άλλαζε στη δεύτερη σεζόν και θα γινόταν The Swimming Dead. Δεν γίνεται, γιατί γεμίζει τάφρος και μετά θα πατάνε από πάνω. Εντάξει. Μεγάλη τάφρος. Συγκεκριμένα, μια το Grand Canyon. Παίρνουμε τον Grand Canyon, τους βάζουμε εδώ πέρα. Τους βάζουμε, φτιάχνουμε, ρε παιδί μου, κοντραπλακέ τείχους για να οδηγηθούν όλα στο Grand Canyon. Εκεί μέσα κλείνουμε, μπετώνουμε τις εξόδους και μετά θα βάζουμε φωτιά. Μ' αρέσει που σκέφτηκες και το budget, κοντρα πλακέ. Κοντρα πλακέ. Να μπορεί να το κάνει ο καθένας στο σπίτι του, στον ελεύθερο του χρόνο. Ένα ευρώ τετραγωνικό. MDF, κάτι. MDF, δεν χρειάζεται να είναι πολύ αθλητικό. Αυτό εδώ πέρα, ναι. Μια χαρά, δηλαδή εννοώ. Δεν έχουν μυαλό, ρε φίλε, αυτό είναι βασικό πρόβλημα. Ναι, αλλά. Δεν έχουν σκεφτεί τη σκάλα. Όπως λέει και ο πολύ σοφός λαός μας για αυτή την κατάσταση, όποιος δεν έχει μυαλό έχει πόδια. Εξού και Walking Dead. Με αυτή την έννοια, όταν πας στο γυμναστήριο ναι. και κάνεις πόδια και βλέπεις πόση δύναμη έχεις τα πόδια, αυτό είναι ένα αντίστροφο IQ test. Δηλαδή, πας και βλέπεις τον άλλον που σηκώνει με τα πόδια 100 κιλά, του λες μαλάκα, εντάξει, τι να πω, είσαι ηλίθιος. Έχεις δίκιο, γιατί μετά αυτός ο τύπος, μόλις σταματήσει με τα πόδια, πάει να σηκώσει το βάρος και κάνει και κοιτάει και δεξιά-αριστερά. Στο μεταξύ, γιατί διαμαρτύρονται, ρε φίλε, μόνοι τους δεν το κάνουν. Αυτό το διαλέξανε. Σηκώνεις το βάρος, δεν σου πάρω να το πάρεις, αγόρι μου, εσύ πήγες και το πήρες από εκεί πέρα. Ήταν εκεί, καθότανε μόνο του. Γιατί κούρι, είναι επιλογή σου. Δεν θέλεις. Πάρε μικρότερο. Οι άλλοι που πάνε και κάνουν κάμψεις, τι σπρώχνουν ακριβώς? Τυχή. Δεν κουνιέται. Μόνο ο Τσακ Νόρις θα μπορούσε να κάνει αυτό. Δεν κουνιέται. Ρε φίλε, πόσο ενδιαφέρουσα θα ήταν το Star Wars, πόσο ενδιαφέρουσα ταινία, άμα στο πρώτο επεισόδιο της μεσαίας τριλογίας πλέον, είχαμε το Zombie One Kenobi. Μαλάκα, το πρώτο zombie στον κόσμο του Star Wars. Πες μου πόσες επιλογές σου ανοίγει αυτό από μόνο του. Zombie Force Users. The Force is... is with you. With this one. Γιατί κάνω σε αγελάδες επίσης. Γιατί το είπαμε 3 επεισόδια πριν ότι οι αγελάδες είναι ο δρόμος, είναι το μέλλον. Είναι το zombie. Είναι the way. Όταν κάνε, δηλαδή όταν έχουν μικρά zombie είναι ζομπιράκια. Οι ζόμπιρες. Οι ζόμπιρες. Δεν μπορώ να επανέλθω μετά από αυτό. Ήταν καταπληκτικό. Ήταν πάρα πολύ κακό. Και άμα ήταν ένα αέρια θα ήταν ο ζόμπι. Έχουμε... ο ζόμπι. Έχουμε την τρύπα του Ozombos. Επίσης το ζόμπι. Ζόμπι. Έχει υπάρξει ζόμπι που απορρίφθηκε και έχουμε περάσει στο ζόμπι. Μαλάκα, ναι, είναι... Πλέον δεν έχω σχέδιο βιτά το κανάλι μου. Θα ήταν πάρα πολύ αστείο. Θα το έβαζα κάπου. Σε μέρη. Θα ήταν πολύ ωραίο. Ναι, γάμο το. Αν ποτέ υπάρξουν ζόμπι και τρέφονται όντως με μυαλά, καταρχάς δεν θα βρουν τίποτα να φάνε, γενικά. Δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχουν, έχουμε και τόσα φωτεινά μυαλά, ας πούμε. Κοίτα, φωτεινά έχουμε, απλά δεν είναι τα μυαλά, είναι... Φωτεινές καράβλες έχουμε, ναι. Δεν είπαν τέλος, το δεν ξέρω να το είπα. Αριστελίζει κάτι.
Γιώργος Ζαχάς. Είναι τρομερό το ότι δεν μπορούν να ανέβουν όροφο. Μπορούνε, απλά πατάνε επιπτωμάτων. Σκαλιά ανεβαίνουνε. Ανεβαίνουνε σκαλιά. Κανείς δεν το πιέσε. Αγαπητέ θεατέ, εσύ ελπίζω ότι πατάνε επιπτωμάτων. Είναι σε κάποιες ταινίες ανεβαίνουνε, σε κάποιες όχι. Σε κάποιες ταινίες ανεβαίνουν όχι από σκαλιά, ανεβαίνουν και από τύχη. Ναι, στο World War Z, ας πούμε, ήταν η φάση ότι όντως πατήσαν επιπτωμάτων. Δηλαδή ήταν επιπτώματα που ήταν πάνω σε άλλα πτώματα και κάνανε. Και απλά ανεβήκαν, πατήσαν επιπτωμάτων. Ναι, εγώ το World War Z το είχα δει με γκόμενα. Ήταν πιο ενδιαφέρον η ταινία από το πείδημα. Ναι. Oh, αυτό ήταν πολύ πυρό. Ήτανε, δεν ανταποκρινόταν, ήταν σαν ζόμπι. Δεν το πιάσα. Δεν ανταποκρινόταν η κοπέλα. Όχι, όχι, δεν ξέρω. Βέβαια και αυτή μπορεί να ήταν καλύτερη ταινία. Δεν είδα ότι. Δηλαδή εκεί πέρα είχε Brad Pitt, εδώ δεν είχε Brad Pitt. Ναι, απ' την άλλη όμως είχε ζόμπι. Οπότε ήταν. Ήταν πολύ χαμηλά ο πύχης. Σε μια αποκάλυψη των ζόμπι δεν χρειάζεται να είσαι εσύ ο πιο έξυπνος, ο πιο γρήγορος ή οτιδήποτε. Απλά πρέπει να έχεις πιο αργούς φίλους. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά επίσης δεν έχω καταλάβει ποτέ τι αποκαλύπτεται στο ζόμπι apocalypse. Τι μας αποκαλύπτεται ακριβώς? Ότι αυτά είναι ζόμπι. Το καταλάβαμε, φίλε, τα βλέπουμε. Τα είδαμε. Ο εσωτερικός του κόσμου. Spoiler alert. Έρχονται ζόμπις. Αργά, μερικές φορές γρήγορα, μερικές φορές ανεβαίνουν. Αλήθεια τώρα, δηλαδή μπορείς να κάνεις, ας πούμε, να φτιάξεις ένα σύστημα να ανεποκατεβαίνεις στους ορόφους, ας πούμε, ξέρω εγώ, τύπου με ραπέλ, σε safe. Δεν μπορούν να πιάσουν σκηνή να ανέβουνε σε μια γαλά. Ξέρεις ποια είναι, ότι μπορεί να γίνει zombie apocalypse και η φάση είναι ότι από κάποια στιγμή και έπειτα να βλέπουν τα zombie τις ταινίες για να βρίσκουν τρόπους να μας τρώνε. Αν είχαν το μυαλό να το κάνουν αυτό, δεν θα το ψάχνανε σε ξένους εγκεφάλους. Το φαντάζεσαι, το YouTube, ξέρω εγώ, tutorial how to eat humans for dummies, το βιβλίο. Έχω 20 λεπτά recap από... από ταινία. Στα πόσα λεπτά είμαστε? Μετά απλά μας κλείνει η κάμερα. Ναι, αυτό. Μάτι. Θα πάμε για ακόμα 4 λεπτά με μπούρδες για ζόμπι. Δεν είναι μπούρδες, το τραγούδι. Τα πράγματα τα οποία λέμε θα μπορούσαν να τους σώσουν κάποια στιγμή τη ζωή. Πιστεύω. Αν ισχύει αυτό, νιώθω πολύ άσχημα και πρέπει να πω συγγνώμη αυτή τη στιγμή. Αν θα πεθάνουμε όλοι. Μελλοντικέ μας φίλε, αν η επιβίωσή σου εξαρτάται από αυτά που θα πούμε αυτή τη στιγμή τώρα. Το φαντάζομαι να την πω να το βλέπεις στο κινητό και να τρέχει τώρα. Συγγνώμη. Ότι τι ήθελα να πω για τα ζόμπι γενικά. Α, το τραγούδι των Cranberries. Ναι. Το ζόμπι, ιωέ, ιωέ, ζόμπι, ζόμπι. Ναι. Που λέει what's ιωέ. What's in your head, ναι. Ιωέ. Ιωέ. Ζόμπι. Κοίτα, είναι η φάση, ρε παιδί μου, ότι λέει μισό στη διάλεκτο του ζόμπι και μισό στη διάλεκτο του ανθρώπινη. Δηλαδή εκεί πέρα υπάρχει ένα interspecies. Πάντως εγώ την έχω την απορία. Ναι. Δεν έχω καταλάβει ακόμα what's ιωέ. Το τι είναι το ΙΟΕ, δεν ξέρω τι είναι. Είναι ρε παιδί μου σαν το στρουμφίζο. Είναι μια προσφώνηση η οποία ταιριάζει παντού. Το στρουμφίζο μπορεί να σημαίνει γαμά, μπορεί να σημαίνει πλέον τα πιάτα. Όντως, ναι. Μερικές φορές και τα δύο ταυτόχρονα. Το χρησιμοποιούν πολύ largely, ας πούμε, το στρουμφίζο. Αλλά το επίσης κάνει για αυτό το πράγμα που, που κάνει σαν συμπλέκτη. Σαν να είσαι στο αμάξι και πατάς το συμπλέκτη που κάνει. Σαν να πιάνε το ABS, τα φρένα. Το εγγραφήσαμε σε ένα φορτηγό την ώρα που ήταν. Ντολόρες, πιάσε μια νότα ρε κορίτσι που να πω. Πόσες Ντολόρες υπάρχουν? Υπάρχουν κανένα δυο, μπορεί και τρεις. Λες. Ρελές, Ντολόρες. Το ρελές ξέρεις τι είναι, είναι αυτό που πέφτει όταν πέφτει ο τεχνός γενικός. Δεν ξέρω ρε εσύ, σε περίπτωση που υπήρχαν τα ζώα, πιστεύω ότι θα ήταν φιλικά. Φιλικά. Προς το περιβάλλον. Σίγουρα. Θα βοηθούσαν την ανακύκλωση γενικά. Εννοείται, θα ρίχνανε το carbon footprint του πληθυσμού. Ας το πάμε στο τέρμα όμως. Τι θα γινόταν αν όντως επικρατούσαν? Θα πεθαίναν από πείνα. Δηλαδή αν δεν υπήρχαν άλλοι άνθρωποι, άλλα μυαλά να φάνε. Τι θα γινόταν? Μετά θα φτιάχνανε φάρμες με ανθρώπους. Και θα ήταν σαν το Matrix, παιδί μου, που έχουν φάρμες με ανθρώπους για να τους χρησιμοποιούν για πηγές ενέργειας. Τα ζόμπι θα είχαν ανθρώπους για να τους τρώνε σιγά-σιγά. Και οι αγελάδες, οι οποίες είναι υπερπληθείς αυτή την εποχή. Σκέφτηκα πολύ κακό λογοπαίγνιο. Για πες. Τι βγάζει η φάρμα από το Matrix. Ναι. Το Matrix. Το Matrix. Το άκουσα σαν λέξη. Η φάρμα από το Matrix. Do you think this is a tomato? Πώς έλεγε ο Μορφέας τον Νίο στο δωμάτιο που κάνανε πολεμικές τέχνες. Λέει, do you think it's air you're breathing now?
αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης των ζόμπι δεν είναι sustainable. Ναι, αλλά ρε παιδί μου, μπορείς να πεις, ας πούμε, ότι όπως είχαμε εποχές της ανθρώπινης ιστορίας που δεν είχαμε να φάμε, πότε πεθαίνανε οι άνθρωποι και μείνανε οι πιο τέτοιο. Ναι. Θα υπήρχαν εξέλιξη των ζόμπι. Θα ήταν τα ζόμψι. Τα ζόμψι. Ναι, τα ζόμψι. Και μετά τα ζόμπι. Που απλά θα είχαν ευφυΐα, ας πούμε. Ναι, και 10.000 χρόνια στο μέλλον θα ήταν τα ζόμζ. Και τα ζόμζ. Και θα κινδύνευαν από την εμφάνιση, ας πούμε, των ανθρώπων που έχουν όντως μυαλό. Full circle. Και θα είχαν γίνει κάτι τύπου φαγητό μέχρι τότε αυτά και θα τα τρώγαμε. Νομίζω ότι με χάλασες. You broke something in me. Απλά το σκέφτομαι, ρε παιδί μου, ότι δεν βγάζει κάπου αυτό. Ότι θα φάσουν τους ανθρώπους. Κάποια στιγμή θα τελειώσουν οι γαμμένοι, δηλαδή δεν υπάρχουν άπειρες ποσότητες. Θα τελειώσει αυτό. Δεν πρέπει να έχεις κάτι εναλλακτικό στη διατροφή σου. Δηλαδή, μόνο αυτό θέλεις. Τι να βάλω, δεν θέλεις γαλακτοκομικά κάτι, κανένα λουλουδάκι, κανένα χορταράκι, κάτι. Μπορεί να γίνει vegan. Ναι, μα και γι' αυτό. Κρέας χωρίς σαλάτα. Δεν είναι δα ότι το εντεράκι τους θα πάθει κάτι. Μπορούν να φάνε κι άλλο εντεράκι. Αρχίζουν να τρώγονται μόνοι τους μετά. Ενώ δεν βγάζει κάπου άλλο αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο. Δεν γίνεται, δεν είναι sustainable. Γι' αυτό δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα κάτι τέτοιο. Δεν έχει υπάρξει γιατί είναι το μέλλον. Θα υπάρξει, λες. Ναι. Και πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, με κάποιον ιό. Άσχημα. Βία. Και για κάποιο λόγο πάντα, ρε παιδί μου, όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα, ο πρωταγωνιστής είναι σε κόμμα. Είναι κάπου, δεν ξέρει τι έγινε, δεν ξέρουμε εμείς τι έγινε. Ξυπνάει και δεν υπάρχει κανείς. Και απλά μπορεί να είναι 15 Αύγουστο στην Αθήνα, ρε φίλε. Εγώ μπορεί να είναι απλά αυτό, ξαφνικά. Να έχει ξυπνήσει και να είναι όλοι οι διακοπές. Όπως το είπες, σκέφτηκα κάποιον πολιτικοποιημένο. Ήταν σε κόμμα. Και σκέφτομαι όλους τους πρωταγωνιστές σε ταινίες, ξέρω εγώ, zombie apocalypse. Και αν ξέρω εγώ στη Νέα Δημοκρατία. Στην Νέα Δημοκρατία δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν καταλάβω ότι μιλάμε για τέτοια ζημιά. Make America great again. Ήταν με το Τραμπ. Είχε τρώνε. Πρέπει να χτίσουμε ένα τείχο. Τελικά ο Τραμπ είχε δίκιο. Είχε δίκιο, αλλά αυτός ο τείχος, ξέρεις, δουλεύει και από τις δύο μεριές. Δεν μπορούν να βγουν αυτοί, αλλά αν είναι μέσα, δεν μπορούμε να βγούμε εμείς. Αυτό έχει υπάρξει σαν πρόταση. Τύπου αστεία στον Καναδά να φτιάξουν ένα τείχος. Να μπαίνουν οι Αμερικάνοι. Σύνορα, ναι, για να κρατήσουν τους Αμερικάνους εκτός Καναδά. Το οποίο θα ήταν φοβερή ιδέα, πιστεύω. Ρε φίλε, εντωμεταξύ, free real estate. Έχεις το σινικό τείχος. Γιατί να μην πας εκεί. Γιατί υπάρχει ήδη έτοιμο, ας πούμε, εννοείς. Ναι, προνοήσανε. Ήδη το χτίζανε οι Κινέζοι, ξέραν τι κάνουν. Αυτή η απελπισία των ανθρώπων για να χτίσουν αυτό το πράγμα το οποίο. Ξεπεράστηκε κιόλας εύκολα. Ναι, πήγανε λίγο στο έτσι. Μπράβο, δεν πήγανε απ' την άλλη. Βγαίνανε οι Κινέζοι που δουλεύανε ώρες εκεί. Θα χτυπήσουν το κεφάλι στο σινικό τείχος. Δεν το πιστεύω. Εν τω μεταξύ, είναι στα top 5 φίλοι της ανθρωπότητας αυτό μαζί με τη γραμμή Μαζινό. Είναι η φάση. Οι Γάλλοι λένε θα φτιάξουμε ένα τείχος. Και παίρνανε από πάνω οι Γερμανοί με τα αεροπλάνα. Και σε φάση. Δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό. Είχαμε προετοιμαστεί για το 1913 πάλι. Top 5 fails of humanity. Λοιπόν, πες μου, ποια πιστεύεις ότι είναι τα top 5 fails της ανθρωπότητας ever. Go! Ever. Θα έλεγα το πρώτο,